Καλώς ήρθατε, γεια σου, έλα στην παρέα μας. Λοιπόν, θα κάνουμε κάτι συγκλονιστικό, θα κάνουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο, πολύ πρωτοποριακό, αφορά τη δύναμη του αρχικού σου ονόματος, του αρχικού γράμματος, είτε είναι σύμφωνο είτε είναι φωνή, εντάξει, είτε είναι α, β, γ, δ κτλ. Θα δούμε λοιπόν πώς το αρχικό γράμμα που λέγεται και ακρογωνίος λίθος ή επίσης το οποίο λέγεται και αρχικό ή όπως επίσης λέγεται και ένας, ας το πούμε, έκφραση, δημιουργεί ένα σχέδιο ζωής κατά κάποιο τρόπο πώς εσείς, ναι, με βάση το αρχικό όνομα, εννοείται, ναι, το αρχικό όνομα παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο και όλο το όνομα μας βέβαια. Θέλω όμως να πω το εξής, ότι επειδή η αριθμολογία εξετάζει το δυναμικό του ατόμου, αυτό το δυναμικό του ατόμου, το πλάνο έκφραση, ας το πούμε, δεν ισχύει ακριβώς για όλους τους ανθρώπους. Έτσι, δεν ισχύει στο 100%. Ισχύει σε μια αρκετή, σε ένα αρκετό υψηλό επίπεδο, σε αρκετό ποσοστό, αλλά όμως το πρώτο γράμμα του ονόματός μας δεν ισχύει 100% για όλους. Θα το δείτε εσείς, διότι παίζουν ρόλο και τα υπόλοιπα. Δηλαδή παίζει ρόλο και κατά κάποιο τρόπο και τα υπόλοιπα μέρη του ονόματος και το επώνυμο, για να έχουμε μια πλήρη άποψη, ας πούμε, για το άτομο το οποίο εξετάζουμε και το οποίο αναλύουμε. Παρόλα αυτά όμως είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ, πολύ κλειδί θα έλεγα, διότι λέγεται βασικός λίθος ή ακρογωνίος λίθος το πρώτο γράμμα, έτσι, και δείχνει το όνομά μας, είναι η βάση της ζωής, είναι το βασικό μας στοιχείο, είναι ο κεντρικός άξονας, όπου γύρω από αυτό χτίζεται το άτομο, έτσι. Και μπορούμε μέσα από αυτό να καταλάβουμε το άτομο πώς θα ζήσει τη ζωή του. Τι ενέργεια θα δώσει στο όνομά του. Ναι, υπάρχει Γιώργος καλός, υπάρχει Γιώργος κακός, έτσι. Υπάρχει Γιώργος ο οποίος είναι λουλούδι και υπάρχει Γιώργος ο οποίος είναι Παναγιά μου βόηθα. Αυτό σημαίνει όμως ότι τις δονήσεις και του υπόλοιπου ονόματος και επωνύμου και υπόλοιπη αριθμολογία τις χρησιμοποιεί ή με σωστό τρόπο ή με λάθος τρόπο. Εντάξει, παίζει ρόλο βέβαια και άλλα πράγματα, θα τα δούμε. Θα πάρετε πολύ σημαντικές πληροφορίες, πολύ όμορφες πληροφορίες. Θα πάμε λοιπόν τα γράμματα ένα-ένα και θα τραβήξω και μία κάρτα για το κάθε γράμμα, από το α μέχρι και το ω, στο οποίο εκεί θα λέει και κάποια πράγματα. Έτσι, δηλαδή θα σας δώσω και κάποιες πληροφορίες. Δεν το καθυστερώ άλλο, πάμε να ξεκινήσουμε, διότι μας περιμένει όμορφη ανάλυση, αρκετή δουλίτσα. Το πρώτο πράγμα όμως που θα κάνω, πρωτού ξεκινήσω, είναι λίγο να ανακατέψω, επιτρέψτε μου, για να δούμε μετά πώς το όνομά σας συνδέεται και με τα ταρό και ποιο είναι το μήνυμα. Το ταρό που θα ρίξουμε για το όνομά σας, το αρχικό σας όνομα, ισχύει για πάντα. Εντάξει. Το ρίξιμο που κάνω εγώ, έτσι, ισχύει για πάντα. Και ισχύει από την ημέρα και ώρα που θα δεις αυτό το βίντεο. Δεν έχει σημασία αν αυτό το βίντεο έχει γυριστεί, λέω τώρα, πριν ένα χρόνο, έτσι, και το βλέπεις μετά από ένα χρόνο ή δύο χρόνια αφού το έφτιαξε. Έχει τη δυναμική του, θα πάρεις πληροφορίες οι οποίες ισχύουν για πάντα, ειδικά για το πρώτο γράμμα του ονόματος. Και το όνομά μας, και το επώνυμο βέβαια, αλλά και το όνομά μας, συνθέτει αυτό που λέμε στην αριθμολογία αποστολή ζωής, αλλά και σχέδιο ζωής. Έτσι αποκαλύπτονται κάποια πολύ σημαντικές πληροφορίες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι, δεν μπορούμε να το κάνουμε για το κάθε όνομα, διότι χρειάζεται μια άλλη αριθμολογική ανάλυση. Συγχωρέστε με, πια και μια γουλιά καφέ για να έχω δύναμη. Οπότε πάμε να κάνουμε αυτά τα οποία θέλουμε τώρα να δούμε αυτή τη στιγμή. Ξεκινάμε λοιπόν από το γράμμα α. Έχει τη δόνηση του αριθμού 1. Είναι άνδρας, άνθρωπος, είναι ένα γράμμα που ανοίγει τα υπόλοιπα γράμματα, έτσι, είναι σαν μια τελετή, ας το πούμε. Το α έχει τα δύο πόδια που είναι στη γη, το κεφάλι στον ουρανό, η παύλα σημαίνει, μπορεί να σημαίνει επίσης ένας διαχωρισμός, εντάξει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σαν εξισορρόπηση, επίσης σημαίνει αλλαγή, δράσεις, αλλαγές γενικότερα σε πολλά πράγματα και στα οικονομικά, ας το πούμε. Είναι ένα πολύ δημιουργικό αλλά και πολύ πνευματικό γράμμα αν το φέρεις αυτό στο όνομά σου. Μία μικρή παρένθεση να κάνω που ξέχασα να το πω στην αρχή και στην εισαγωγή, ακούστε με. Λοιπόν, είναι ότι εάν έχετε αλλάξει το όνομά σας
και σας αποκαλούν με το υποκοριστικό σας ή το, ή το όνομα που έχετε βάλει εσείς και το έχετε αλλάξει. Μάλλον χάρη σε λένε, ξέρω εγώ, Γιώργο, και σε φωνάζουν κάπως αλλιώς, ξέρω εγώ, εντάξει, Μέση, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να ακούσεις και τα δύο. Θα ακούσεις και το γάμα και το μη. Εντάξει. Αν σε λένε Παρασκευή και σου φωνάζουν Βούλα, θα ακούσεις και το πι και το βήτα. Έχεις επιλέξει όμως να ακούσεις, να αλλάξεις το όνομά σου, διότι κάτι στο σχέδιο ζωής υπάρχει ένα θέμα. Εντάξει. Αυτό ήθελα να πω, απλά ήταν μια μικρή παρένθεση, το είπα τώρα στο Α. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε τι έχει να μας πει για το Α. Και είναι ο κρεμασμένος. Αυτό σημαίνει να μάθεις να βλέπεις λίγο διαφορετικά τον κόσμο, να έχεις υπομονή, να ξέρεις ότι στη ζωή μπορεί να χρειαστούν θυσίες να κάνεις, εντάξει. Πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να περιμένεις ή να επαναπροσδιορίσεις πολλά πράγματα για τη ζωή σου. Από εδώ, εδώ υπάρχει ο Ποσειδώνας. Δες αστρολογικά ο Ποσειδώνας που, πώς, με ποιο τρόπο σε επηρεάζει στον αστρολογικό σου χάρτη, αν θες να το ψάξεις. Όμως είναι μια κάρτα η οποία σε καλεί να δεις τελείως διαφορετικά τη ζωή. Εντάξει. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Λέω, συνεχίζουμε στο επόμενο γράμμα. Β. Το Β λοιπόν σημαίνει, είναι θηλυκό κατά κάποιο τρόπο, σημαίνει βοήθεια, είναι καρδιά, είναι ένα γράμμα ευαίσθητο, είναι κινητικό, εντάξει, ευαίσθητο εννοούμε συγκίνητο. Κινητικό σημαίνει ότι του αρέσει και η κίνηση, να κάνει βαβούρα που λένε, έτσι, να κάνει βόη, βουβού βοριάς. Λοιπόν, είναι ένα γράμμα καλοσύνης, της καλής γυναίκας, της ανάγκης γενικότερα. Πολλές φορές μπορεί να είναι λίγο παθητικό, λίγο πίσω, αμυντικό, ας το πούμε, κλειστό και μυστικό. Έχει μυστικά, δεν τα αποκαλύπτει εύκολα. Παρ' όλα αυτά όμως έχει ανάγκη, έχει σχέση με τη στοργή και έχει ανάγκη από τη στοργή και φυσικά πάντα του αρέσει αυτού του γράμματος, επειδή είναι ευαίσθητο και κινητό, να μιλά για έντονους έρωτες, ρομαντισμό κτλ. Έχει τη δόνηση 2, τον αριθμό 2. Για πάμε να δούμε τι έχει, ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να σου περάσει. Και ένας βασιλιάς Κούπα. Και ο βασιλιάς Κούπα είναι η φροντίδα, η ευαισθησία, ο ρομαντισμός, η καλοσύνη. Μία γυναίκα μπορεί να ψάχνει, που φέρνει τέτοια δόνηση, ψάχνει ένα τέτοιο άντρα. Και ένας τέτοιος άντρας αυτοπροσδιορίζεται ως ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να υποστηρίξει τους άλλους. Εντάξει. Έχει πολύ σοφία. Μπορεί όμως να έχει μέσα του πολύ θυμό και οργή, αλλά απ' έξω να φαίνεται πολύ χαλαρός, έτσι. Συμβαίνει σε τέτοιους ανθρώπους. Μπορεί να συμβεί και στις γυναίκες. Λοιπόν, πάντως είναι γενναιόδωρος στη θετική δόνηση και ισορροπημένος. Είναι μια πολύ καλή θετική δόνηση, εδώ έχει τον αριθμό 5 και αφορά όλα τα ζώδια του νερού, τους οροσκόπους νερού κτλ. Πολύ καλό αυτό. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι το γάμα φυσικά, έχει τη δόνηση του αριθμού 3. Ένα γράμμα που σημαίνει γνώσεις, είναι διαισθητικό, πολύ σταθερό, του αρέσει σταθερότητα δηλαδή, είναι εκφραστικό, είναι ένα πολύ ισορροπημένο γράμμα που παίρνει, δίνει, ανταλλάσσει, έτσι. Και είναι διαισθητικό και μπορεί αυτό το γράμμα σε κάποιους ανθρώπους να τους κάνει και medium. Να τους κάνει διάμεσα, να τους δώσει μια τέτοια δυνατότητα. Βέβαια, το γάμα γενικότερα σαν γράμμα προσπαθεί να εξισορροπήσει τα υπόλοιπα άσχημα γράμματα τα οποία μπορεί να φέρουν οικονομικές δυσκολίες, έτσι. Πάμε. Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει. Και βγαίνει το, μάλιστα, βγαίνουν οι ηχθείς εδώ, σαν αστρολογικό, σαν αστρολογική αναφορά, ο αριθμός 8, όμως αυτό που έχει να σου πει για σένα που φοράς, είτε άντρας είτε γυναίκα, τον ακρογωνίο σου λίθο και έχεις το γάμα ως γράμμα, το αρχικό σου όνομα, σημαίνει δράση, αλλαγή, ταξίδι, η ζωή είναι ένα ταξίδι, ιδεαλισμός, σκέψη. Πολλές φορές χρειάζεται να δεις τι είναι αυτό το οποίο δεν σε κεντράρει, δεν σε ικανοποιεί, να δεις τι είναι αυτό το ανικανοποίητο και να προσέχεις τυχόν χωρισμούς. Εντάξει, γενικά, χωρισμούς. Ο χωρισμός μπορεί να είναι και συμβολικός. Μπορεί να είναι χωρισμός από σχέση, μπορεί να είναι και χωρισμός από δουλειά, χωρισμός συνεργασίας, διαχωρισμός και τέτοια πράγματα. Έτσι, τσακωμή κτλ. Και παίρνεις να βρεις τη διαδρομή σου. Άρα ένα μήνυμα είναι εδώ, μη φοβάσαι να ψάξεις να βρεις τη γενικότερη διαδρομή σου σε αυτή τη ζωή. Πάμε στο Δέλτα. Το Δέλτα λοιπόν είναι ο αριθμός 4. Είναι ένα γράμμα το οποίο σημαίνει
Δένω, δημιουργώ. Είναι ένα πολύ σταθερό γράμμα και πολύ σωματικό, δηλαδή χτίζει το σώμα. Του αρέσει το σώμα, του αρέσει το ελκυστικό σώμα. Και βέβαια το χτίζω κατ' επέκταση σημαίνει και χτίζω γενικότερα και συμβολικά, έτσι. Είναι κλειστό, γιατί είναι, το δέλτα είναι κλειστό, είναι μυστικό, έχει οριοθετημένο, του αρέσουν τα όρια και είναι γερό, τετράγωνο, έξυπνο και πάρα πολύ πρακτικό, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε ποιο είναι το μήνυμα τα ταρό για αυτό το γράμμα και είναι το 8 λοιπόν εδώ, το ξώτης και τα υπόλοιπα ζώδια βέβαια της φωτιάς. Λοιπόν, και έχει να σου μιλήσει ότι, κοίταξε να δεις, ότι ιδέα έχεις, βάλ την μπροστά και κάτω δράση, έτσι, μην το αφήνεις. Κίνηση, πρέπει, σου αρέσει να βρίσκεσαι σε κίνηση, ταχύτητα, να παίρνεις γρήγορες αποφάσεις, αλλαγές οι οποίες όμως σε βοηθάνε στους στόχους σου και γενικά και γενναιοδορία και δύναμη και μπορεί, θα σου αρέσει να βρίσκεσαι στη δύναμή σου, να έχεις τη δύναμή σου, εντάξει. Ωραία λοιπόν, το έψιλον τώρα. Το έψιλον είναι το γράμμα 5, το πέμπτο, έτσι. Έχει τη δόνηση του 5. Είναι ένα γράμμα το οποίο έχει να κάνει με το σώμα, με την ενίσχυση του σώματος, είναι σωματικό και με τη δημιουργικότητα. Έμπνευση, δίνει έμπνευση πολύ. Κινητικό που του αρέσει η κίνηση, αλλαγή, του αρέσει πολύ το χρήμα, έτσι. Και είναι ένα γράμμα γενικότερα, περιπέτεια, σωματικού έρωτα, ταξίδια κτλ. Λοιπόν, εδώ βεβαίως μιλάμε πάντα, είπαμε, μπορεί να μην ίσχυε στο 100%, μιλάμε όμως και για θετικές και για αρνητικές δονήσεις. Γιατί μπορεί να γνωρίσετε ένα άτομο το οποίο το έψιλον έχει το έψιλον και λες, μα αυτό, τι, του αρέσουν οι ερωτικές περιπέτειες, αυτό είναι πιο κλειστό και από το δεν ξέρω τι. Ναι, οκ, okay, γιατί πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα. Βλέπουμε όμως λίγο τη βάση, έτσι. Όμως για να δούμε και το μήνυμα, τι έχει να πει γενικότερα. Γιατί είπαμε και τα ονόματά μας έχουν υψηλή δόνηση, μάλλον εμείς δίνουμε υψηλή δόνηση και χαμηλή δόνηση. Και έχει βγει η αλλαγή βεβαίως. Ο αριθμός 4, το 13 βέβαια από πίσω, πλουτόνιος ενέργειος, σκορπιός κυρίως, και λέει ότι κοίταξε να δεις, πολλές φορές το μεγάλωμα, το να μεγαλώσεις, να προχωρήσεις στη ζωή, σημαίνει ότι αφήνω και κάτι πίσω, οριστικά και αμετάκλητα. Αλλαγές, ολοκλήρωση κύκλων, χρόνος που χρειάζεται, αλλά και αναγκαίες αλλαγές που είναι αναγκαίο να γίνει, είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Ανάλογα με το άτομο. Έτσι, κάποιο άτομο μπορεί να το τιμήσει, ξέρω εγώ, τον ακροβωνίο λίθο του ονόματός του, και κάποια άλλα άτομα όχι τόσο πολύ. Λοιπόν, αλλά εδώ σημαίνει αλλαγές. Κάνε τις αλλαγές που χρειάζεται να κάνεις. Λοιπόν, στο επόμενο, ζήτα. Το ζήτα λοιπόν είναι το. Έχει μία δόνηση το 7. Λοιπόν, σημαίνει τώρα το ζήτα, υπάρχει το ζώδιο που λέμε, είναι ένα γράμμα διαίσθησης, πολύ διαισθητικό και δημιουργικό ταυτόχρονα, έχει πολύ καλή έμπνευση και του αρέσει και παίρνει έμπνευση από την ολοκλήρωση γενικότερα θεμάτων, δηλαδή και υλικά και πνευματικά. Του αρέσει να πετυχαίνει, να έχει δηλαδή και τα δύο, και στο πνευματικό κομμάτι αλλά και στο υλικό κομμάτι, έτσι. Και βεβαίως του αρέσει να επιβεβαιώνεται και να προχωράει κυρίως μέσα από την ύλη. Όταν λέμε ύλη εννοούμε δηλαδή τα χρήματα, τα αποκτήματα, κότερα, ελικόπτερα και δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, θέλω κότερα, θέλω ελικόπτερα, θέλω κότερα και αυτά. Λοιπόν, και φυσικά εδώ έχουμε τώρα τον αυτοκράτορα. Θέλει να είναι αυτοκράτορας, είναι ο αριθμός 4, το χτίζω. Αυτοπεποίθηση, δύναμη, τη χρειάζεται αυτοπεποίθηση, σκέψη, με πολύ λειτουργική σκέψη, πρακτική σκέψη πετυχαίνει, κρυός, παρόρμηση, να προχωράμε μπροστά δηλαδή με δύναμη, όραμα, αποκτήματα, πολλές φορές αντιλαμβάνεστε ότι η ζωή είναι μια διαμάχη, έτσι, και θέλετε να κοντρολάρετε κάποια πράγματα, παρόλα αυτά όμως σημαίνει και δομή και σημαίνει και ικανότητα να φτιάξετε πραγματικά την αυτοκρατορία σας, γιατί όντως το ζήτα έχει αρκετή δύναμη. Πάμε τώρα στο ήτα. Το ήτα λοιπόν είναι ο αριθμός 8. Το αρέσει η ηθική, είναι πάνω, το πάνω και το κάτω ας πούμε, είναι άνθρωπος, η αρμονία, είναι πολύ φιλόδοξο σαν γράμμα, αλλά από την άλλη όμως είναι και λίγο αβέβαιο, έτσι. Είναι το γράμμα το οποίο σημαίνει είναι του πνεύματος, γιατί είναι το πάνω κάτω που λέμε διαχωρίζεται, είναι το ήτα, δύο γραμμές, και ο διαχωρισμός σημαίνει η πνευματικότητα και η ύλη, είναι ένας διαχωρισμός, και είναι το γράμμα αυτό που λέμε του ανθρώπου που βρίσκεται σε αρμονία, έτσι.
Παίζει ρόλο αυτό, δηλαδή να βρισκόμαστε πάντα σε μία αρμονία. Όταν λέμε μία αρμονία, εννοούμε δηλαδή και την ύλη και το πνεύμα. Μην πηγαίνουμε μόνο στο πνεύμα ή μόνο στην ύλη, να υπάρχει δηλαδή μία ισορροπία και στα δύο πράγματα. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν ποιο είναι το μήνυμα το οποίο έχει να σας πει το... και ένα πολύ ωραίο μήνυμα το ΙΤΑ, και είναι ο ήλιος. Οι αλήθειες, όντως έχει να κάνει με την πνευματικότητα, η επιτυχία, η υλική επιτυχία, προχώρα στη διαδρομή σου, συνέχισε να πηγαίνεις στο μονοπάτι το οποίο εσύ έχεις ήδη φτιάξει. Λοιπόν, και σημαίνει δόξα, ικανοποίηση, σημαίνει ενέργεια, δυνατή ενέργεια που λάμπει το σώμα. Πολλές φορές δεν παρατηρούμε κάποιες έγκυες που λάμπουν, το σώμα τους λάμπει, ή μετά από κάποια, να το πούμε, ερωτική πράξη κτλ. Δεν είναι τυχαίο, διότι είναι η ανταλλαγή ενέργειας και είναι η ενέργεια που έχει χορτάσει το σώμα, έτσι. Λοιπόν, θετικότητα, δύναμη, ενέργεια δυνατή στο σώμα, αυτό είναι το μονοπάτι σου. Αριθμός 10, ευλογίες και φυσικά ξεκινήματα και προχωράμε για, προχωράς δηλαδή για να κάνεις και νέα πράγματα στη ζωή σου. Πάμε τώρα στο θήτα. Το θήτα λοιπόν είναι ένα γράμμα ιδιαίτερο πολύ περίεργο και φέρνει τη δόνηση του 9. Το θήτα λοιπόν είναι γράμμα συγκίνησης, είναι δημιουργικό, λοιπόν είναι ένα γράμμα αρκετά νευρικό, έχει πάθος αλλά και βεβαιότητα από την άλλη πλευρά. Είναι ένα ακραίο, γιατί έχει το θήτα είναι ο κύκλος και έχει τις δύο άκρες του, που σημαίνει πολλές φορές ότι το άτομο μπορεί να βαδίζει ανάμεσα στα δύο ακραία πραγματάκια, έτσι, στη ζωή του. Είναι σαν ένα στίχος δηλαδή, που από τη μία μεριά υπάρχει η επιτυχία και από την άλλη υπάρχει η πτώση, έτσι. Από τη μία μεριά υπάρχει το θετικό, από την άλλη υπάρχει το αρνητικό. Από τη μία υπάρχει οι άνθρωποι, από την άλλη υπάρχει η μοναξιά, ας πούμε, έτσι. Υπάρχει πολύ συναισθηματική φόρτιση σε αυτό το γράμμα. Γενικά είναι, φέρνει, επειδή έχει και το 9 μέσα, φέρνει δυσκολίες κυρίως στο συναισθηματικό κομμάτι, εκτός κι αν το όνομα δηλαδή μπορεί και εξισορροπεί με κάποια άλλα γράμματα. Εντάξει, δεν θα τα αναφέρω τώρα, γιατί άμα αρχίσουμε και τα αναφέρουμε θα χαθούμε εδώ και είναι και λίγο πολύπλοκο και θα χαθείτε. Τι σημαίνει όμως αυτές τις περιπτώσεις, τι κάνουμε? Εκεί μπορούμε να πάμε σε μια άλλη τεχνική και να αλλάξουμε τη δόνηση του ονόματος και να μας φωνάζουν με άλλο όνομα, έτσι. Εδώ πρέπει, υπάρχει πάλι αριθμολογική ανάλυση, δεν θα το αναλύσω τώρα, υπάρχουν πάντως λύσεις γενικότερα, ώστε να παίρνουμε μια πολύ καλύτερη δόνηση του ονόματος ή να το εξορροπήσουμε, υπάρχουν τεχνικές. Πάντως, μην ανησυχείτε, είναι ok, αλλά έχετε όμως τη γνώση τώρα και ξέρετε τι συμβαίνει και τι γίνεται αν σας συμβαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και να το βεβαίως, να το δω, είναι οι ακρότητες που λέμε, είναι οι στεναχώριες. Υπάρχουν βέβαια, να χαίρεστε από την άλλη, διότι βγαίνουν πολλές φορές οι σκληρές αλήθειες, οι οποίες είναι προτιμότερες από μια μαλθακή ζωή, να σας το πω έτσι. Λοιπόν, ναι, θα γνωρίσεις τον πόνο ή έχεις γνωρίσει ήδη τον πόνο, έχεις γνωρίσει την πικρή αλήθεια σε κάποια πράγματα που έχουν συμβεί, χωρισμοί ίσως, αλλά από την άλλη όμως, συγγνώμη, σου δίνει και μία δυνατότητα να το καταλάβεις, να εξισορροπήσεις, γιατί είναι το ζώδιο ζυγός εδώ και τα υπόλοιπα ζώδια του αέρα, να το εξισορροπήσεις και να βρεις έναν, ας το πούμε, ο αριθμός 3 που είναι και ένας καλός αριθμός γενικότερα, να βρεις την εκφραστικότητά σου και να βρεις την αυτό που σε εκφράζει, σου αρέσει και σε γεμίζει, πώς το θήτα να γεμίσει με θετικότητα. Εντάξει, πάμε στο ιώτα. Έχει τη δόνηση 10, 1, είναι, εδώ σημαίνει το εγώ. Εντάξει, είναι εγωκεντρικό λίγο σαν γράμμα, είναι ένα γράμμα κινητικό, έχει δύναμη, έχει πολύ δύναμη γιατί είναι το 10 και το 1. Στην ανώτερη του δόνηση, ας το πούμε, είναι το γράμμα της αναγέννησης. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο και που ο Ιησούς είχε το γιώτα μπροστά, πράγμα που σημαίνει το 10, η λάμψη, το κάρμα, η καρμική ολοκλήρωση, μάλλον το ξεπλήρωμα των καρμικών χρεών και η εξισορρόπηση του κάρμα. Εντάξει, λοιπόν, έχει έμπνευση και αυτό. Είναι η προσευχή, είναι η εμπειρία της προσευχής, είναι ριζωμένο, εντάξει, είναι ένα πολύ πνευματικό, γενικότερα ένα πολύ πνευματικό γράμμα που είναι υπεύθυνο, έχει αρκετή υπευθυνότητα, αλλά από την άλλη όμως δημιουργεί και μια αβεβαιότητα γύρω-γύρω στο περιβάλλον, ας το πούμε, στο περιβάλλον του. Φέρνει την ιδέα φυσικά της ανανέωσης και συχνά σημαίνει αλλαγές, θετικές αλλαγές, αλλά και η αναγέννηση που χρειάζεται να κάνει.
Και βεβαίως από εκεί μπορούμε να βρούμε και λέξεις τώρα. Ίαση και όλα πράγματα και άλλα πράγματα. Και ναι, είναι να το πνευματικό κομμάτι. Εδώ, σε αυτή την κάρτα βλέπουμε αστρολογικά ότι την κυβερνά το ζώδιο του Λέοντα. Είναι ο αριθμός 7 που είναι η ανάλυση, οι σκέψεις και η ευλογία που έχει αυτή η δόνηση. Λοιπόν, φυσικά και θα αντιμετωπίσεις προκλήσεις μπροστά στη ζωή σου, όμως μπορείς να τις αντιμετωπίσεις όλες, σου λέει εδώ. Και βεβαίως ένα γράμμα το οποίο έχει τον αριθμό 1, το γιώτα δηλαδή, είναι το 10, το 10ο γράμμα, έχει τον αριθμό 1, σημαίνει στέκομαι στα πόδια μου, στέκομαι μόνος μου, θα πάω κόντρα στο ρεύμα, θα τα καταφέρω, δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι, αλλά έχεις τη δυνατότητα να υπερισχύσεις και να νικήσεις. Στο επόμενο, κάπα. Είναι το 11ο γράμμα, έχει τη δόνηση 11, 2, σημαίνει κάρμα, δικαιοσύνη. Είναι ο κοσμικός νόμος της απόδοσης. Είναι η ανταμοιβή, είναι πολύ διαστητικό και δημιουργικό γράμμα. Περιέχει όλο το δυναμικό της διαίσθησης, έτσι είναι πολύ διαστητικό. Τη δύναμη της αποκάλυψης, του να αποκαλύπτει πράγματα, μάλλον να του αποκαλύπτονται, να αποκαλύπτει και να του αποκαλύπτονται πράγματα. Εξυπνάδα, αλλά επίσης μπορεί να φτάσει και στα άκρα και αυτό, έτσι. Λοιπόν, είναι το γράμμα του ουρανού και της γης και στα άκρα εννοούμε να πάει, να γίνει ζηλωτής, να το πω έτσι, στο πνευματικό κομμάτι και να μείνει εκεί κολλημένος ή κολλημένη ή να μείνει πολύ στην ύλη και να μην δίνει καθόλου σημασία στο πνευματικό κομμάτι. Και γι' αυτό είπαμε ότι χρειάζεται μια γενική ισορροπία. Για να δούμε το μήνυμα το οποίο υπάρχει εδώ. Και είναι ο κόσμος, βεβαίως ανήκει σε όλο τον κόσμο να καταλάβεις την πνευματικότητα, ότι τα πάντα τα οποία για ό,τι έχεις δουλέψει στο παρελθόν αρχίζουν και που θα δουλέψεις βέβαια στο παρόν αλλά και στο μέλλον θα δουλέψουν για σένα και για σένα κάποια στιγμή και θα τα δεις αυτά, επιτυχία, ολοκλήρωση πραγμάτων, σύνθεση γεγονότων, τελειότητα, αναγνώριση, μία πολύ καλή δουλειά. Εδώ κρύβεται ο Κρόνος από πίσω που σημαίνει χρειάζεται πολλές φορές ο έλεγχος κάποιων πραγμάτων για να δεις, αλλά φυσικά και μαθήματα. Έτσι, θα πάρεις μαθήματα σε αυτή τη ζωή, όπως και να το κάνουμε. Ένας καρμικός αριθμός, το κάρμα σημαίνει μαθήματα. Θα τα πάρεις τα μαθήματα και εφόσον περάσεις τα μαθήματα, τότε θα δικαιωθείς, θα αποφυτίσεις με άριστα. Αν όχι, θα πρέπει να επαναλάβεις μάλλον το μάθημα. Ωραία, έκανε και μια μικρή παύση και ξεκούραση. Πάμε τώρα στο λάμδα. Είναι το 12. Δηλαδή, στη σειρά είναι το 12ο. Γράμμα, μας κάνει τον αριθμό 3, είναι το λάμπο, το λευκό γενικότερα, είναι ένα γράμμα σταθερό, είναι ένα γράμμα εμπειριών, έτσι, φέρνει εμπειρίες αυτό το γράμμα, έκφρασης, είναι ένα γράμμα στο οποίο εκδηλώνει την εξυπνάδα και τη δύναμη, αλλά σταθερότητα από τη μία και ίσως βραδύτητα και από την άλλη. Το λάμδα σημαίνει και τα δύο πόδια στη γη, τα οποία στέκουν χωρίς να θέλουν να κινηθούν, ας το πούμε, είναι στήλος στα πόδια μου, έτσι, αυτό εννοώ. Για να δούμε όμως τι θέλει να πει εδώ πέρα μέσα το ταρό για σένα και είναι μάλιστα μία βασίλισσα κούπα, είναι μία πολύ καλή αποτύπωση εδώ και σε προτρέπει να κάνεις κάποια πράγματα, δηλαδή να είσαι ανοιχτός, ανοιχτή, να δεχτείς θεραπεία γενικότερα ή τη φροντίδα που τόσο πολύ χρειάζεσαι, σημαίνει επίσης φαντασία, σημαίνει πολύ μεγάλη συμπάθεια, πολύ καλός χαρακτήρας, σημαίνει ηρεμία, εντάξει. Σημαίνει επίσης ότι ψάχνω να βρω και τις αλήθειες της ζωής, διέστηση, ένστικτο και έχεις και κάποιες ικανότητες ώστε να μπορείς να βλέπεις, ας το πούμε έτσι, προβλεπτικά και λίγο τα μελούμενα. Το αφήνω έτσι, εντάξει. Πάμε στο επόμενο που είναι το γράμμα μη. Το μη λοιπόν το 13ο γράμμα, είναι από τα περίεργα λοιπόν γράμματα, μπαίνουμε στα περίεργα γράμματα, 13ο γράμμα, έχει τη δόνηση του 13 και του 4, σημαίνει σπίτι, σημαίνει το οικοδόμο, η δόνηση, γάμος, αλλά σημαίνει και η δυστυχία, έτσι. Δεν είναι από τα πολύ τυχερά γράμματα και πάλι είπα δεν ισχύει αυτό στο 100% διότι πρέπει να εξετάσουν και τα υπόλοιπα, διότι αν κάποιον τη λένε ξέρω εγώ Μαρία και Μαρία Ελένη, σημαίνει λοιπόν ότι επηρεάζεται και από άλλα γράμματα, οπότε να τα βάλουμε έτσι σε μια έτσι, λογική σειρά λοιπόν. Εντάξει. Στέκεται όμως πολύ σταθερά, πολύ γερά πάνω στη γη που είναι πολύ πρακτικό. Βεβαίως πολλές φορές μπορεί να γίνει πολύ σκληρό και άτεκτο και άκομψο. Δηλαδή θα σου το πει πολύ σκληρά αυτό που είναι να σου το πει και μπορεί και σε πληγώσει πάρα πολύ. Δουλευταράδικο, του αρέσει η δουλειά. Εντάξει.
Με τον αριθμό 13 φέρνει περίεργες καταστάσεις οι οποίες είναι καρμικά γεγονότα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν από το άτομο. Εντάξει. Γι' αυτό πολλές φορές είναι αυτό που λένε: Μα γιατί μου τυχαίνει αυτό, γιατί μου έρχεται αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Ε? Λοιπόν, ισχύουν για κάποιους λόγους. Τώρα θα μου πείτε: Μα καλά, μόνο από το γράμμα του ονόματος μπορεί να γίνει τέτοια. Είπαμε, δεν ισχύει στο 100%. Ισχύει σε ένα ποσοστό, σε άλλους πολύ περισσότερο, σε άλλους λιγότερο. Κάνουμε μια πυθαγόρεια αριθμολογία και ανάλυση και βλέπουμε αυτές τις δονήσεις. Ο καθένας τώρα βλέπει αν ισχύει ή όχι. Το σημαντικό είναι να δούμε λίγο τη δόνηση και μετά τα ταρότια έχουν να μας πούνε, έτσι. Και βεβαίως είναι ένα γράμμα το οποίο θέλει να σου πει ότι του αρέσει η σωματική επαφή, του αρέσει ο γάμος, του αρέσει η οικογένεια, όμως μπορούν να παρουσιαστούν προβληματάκια, να το πω έτσι. Λοιπόν, και πάμε να δούμε μια προτροπή με μια συμβουλή από τα ταρό, το οποίο φυσικά και βγαίνει. Λοιπόν, μια πολύ όμορφη κάρτα είναι το 3, οι τρεις κούπες. Ζώδιο καρκίνους εκφράζει την οικογένεια και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού και τους οροσκόπους. Ο καρκίνος εκφράζει την οικογένεια. Σου λέει ότι πρέπει και λίγο να βγεις ίσως από αυτή την αυστηρότητα ή τη σκληράδα που έχεις, αν την έχεις. Να μοιράζεσαι, να γιορτάζεις έτσι, να λύνεις τα προβλήματά σου, να προχωράς, να νιώθεις την ευτυχία, τη χαρά, να βγεις έξω στην κοινωνία, να κάνεις φίλους, φίλες, γενικότερα να βρίσκεις οποιαδήποτε ευκαιρία σου παρουσιαστεί για να διασκεδάσεις και να περάσεις καλά, διότι αυτό είναι και το νόημα της ζωής. Μην είσαι, αν είσαι σε αυστηρό πλαίσιο. Δηλαδή όλα να είναι με μια πειθαρχία, όλα να είναι αυτό, εκείνο. Χαλάρωσε και λίγο, άφησε λίγο και τον έλεγχο. Γιατί μπορεί να είσαι και πολύ ελεγκτικός ή ελεγκτική. Ας χαλαρώσεις και λιγάκι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Σε προτρέπει όμως εδώ πέρα να βρεις τη χαρά και να περνάς πολύ όμορφα στη ζωή. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το νι. Είναι το 14ο γράμμα, μας κάνει 14 και δόνηση 5 γιατί προσθέτουμε τα νούμερα μεταξύ τους. Σημαίνει το καινούριο, την καινοτομία, ένα γράμμα πολύ κινητό. Είναι ένα γράμμα, είναι το 14ο γράμμα της αρχαίας ελληνικής αλφαβήτου κιόλας. Επίσης φέρνει μία λάμψη, έχει ενέργεια, καινοτομία, αλλαγές ωραίες, προσαρμογές και υπάρχει και αρκετή σεξουαλική ενέργεια σε αυτό το γράμμα. Σας το λέω για να το γνωρίζετε. Λοιπόν, και ποια είναι η προτροπή που θέλει να μας πει, και η προτροπή βγαίνει ακριβώς αυτό που είπαμε. Είναι ο Άσος Κυπέλλων, ζώδια νερού και οροσκόπη, έχει όμως να κάνει εδώ με την πνευματικότητα αλλά και τη σεξουαλικότητα, έτσι. Γιατί εδώ είναι οι πίδακες που βγαίνουν μέσα από το κύπελο, σημαίνει αναγέννηση, σημαίνει σεξουαλική ενέργεια, σημαίνει εγκυμοσύνη ίσως, άνοιξε την καρδιά σου, δες τα συναισθήματά σου, αναγνώρισε τα συναισθήματά σου. Πολύ σημαντικό για σένα είναι να νιώθεις, έτσι, να υπάρχει ροή, να νιώθεις πράγματα, νέες φιλίες, ομορφιά, πολύ ομορφιά. Και όταν λέμε η ομορφιά, να σας πω κάτι εδώ, η ομορφιά σε έναν άνθρωπο είναι πολυεπίπεδη, δεν είναι μόνο το τέλειο σώμα, δεν είναι μόνο τα six packs, έτσι, κοιλιακή, τρελή, δεν είναι μόνο. Λοιπόν, είναι και άλλα πράγματα, είναι και η προσωπικότητα. Μπορεί να γνωρίσεις μία θεάρα, να το πω έτσι, ή έναν θεό καρακούκλο και να είναι το κενό, το απόλυτο κενό και να μην έχει να σου δώσει τίποτα, να σου πει τίποτα. Να σου λέει μόνο για το πώς θα βγάζω selfies. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι. Λοιπόν, οπότε εδώ σημαίνει και αγαπάω τον εαυτό μου, σημαίνει ευχαρίστηση, όμορφα πράγματα. Άρα σε προτρέπει ο αρχικό σου λίθος να προχωρήσεις και να πας σε όμορφα καινούρια πράγματα, έτσι, να κάνεις καινούρια πράγματα. Επόμενο γράμμα είναι το όμικρον. 15ο είναι 15, μας κάνει τον αριθμό 6. Σημαίνει είναι ο ουρανός, είναι το όραμα, έτσι κάποιες λέξεις που το εκφράζουν. Του αρέσει η τάξη, η παρατήρηση, η αρμονία, είναι το έμβριο. Είναι ένα γράμμα πολύ ευαίσθητο και πάρα πολύ δημιουργικό βέβαια. Είναι δυνατό, δυναμικό, έχει θέληση, έχει υπευθυνότητα, το 6 σημαίνει και υπευθυνότητα. Συγκινησιακό, του αρέσει η τάξη γενικότερα, η αρμονία, η ειρήνη στον κόσμο, όλα αυτά τα πράγματα. Το 15 έχει ένα ποσοστό μοιραιότητα, ας το πούμε. Μπορεί να φέρει λύπες, σωματικό πόνο, μπορεί να φέρει πολύ έντονους σωματικούς έρωτες, ερωτική επαφή, η οποία πολύ πάθος, αλλά
διακόπτονται με τελείως απροσδόκητο και περίεργο τρόπο. Επίσης, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή στη μαύρη μαγεία. Μην την κάνετε. Εντάξει. Είπαμε, υπάρχουν και κάποιοι κανόνες. Δεν θα το αναλύσω περισσότερο, γιατί αριθμολογικά αναλύονται πολλά πράγματα. Δεν θα ασχοληθείτε ποτέ με αυτό το πράγμα. Θα ασχοληθείτε μόνο με το φως, με την αγάπη, με την αρμονία, διότι το όμικρον μπορεί να γίνει και πολεμικό, μπορεί να γίνει και κακό, μπορεί να γίνει και άλλα πολλά πολύ 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 άσχημα πράγματα, δεν τα αναφέρω τώρα. Εντάξει, έχει πολύ έντονη επίδραση. Οπότε, φίλες και φίλοι, αν ξεκινάει ο ακρογωνίος λίθος σας, το όνομά σας από το όμικρον, μείνετε στην τάξη, στην αρμονία, στην ομορφιά, έτσι, στην έκφραση, στο σωματικό έρωτα, στην ομορφιά του έρωτα, όλα αυτά μακριά, διότι το προσελκύεται αυτό. Και μπορεί να μπλέξετε, δηλαδή μπορεί να θέλετε εσείς να πάτε να μάθετε κάποια πράγματα ή να κάνετε κάτι μαγικό, ας πούμε, να πάτε να μπλέξετε με έναν άνθρωπο και να σας αλλάξει τη ζωή, να σας τη διαλύσει. Και βεβαίως σημαίνει εδώ το 10 πεντάκτινο, που έχει να κάνει κατά κάποιο τρόπο με την αρμονία. Ο αριθμός 10 όντως είναι ένας αρμονικός αριθμός στην πυθαγόρια αριθμολογία. Είναι ότι όλα με τη σοφία σου, σε διάφορες φάσεις της ζωής σου θα τα καταφέρεις, θα ανθίσουν πράγματα. Είναι το ζώδιο της Παρθένου από πίσω κυρίως, που έχει να κάνει και με θεραπευτικά πράγματα. Οι ρίζες σου, η κληρονομικότητά σου, η ασφάλειά σου, η οικογένειά σου, όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο. Έχεις όλο το δυναμικό για να πετύχεις. Εντάξει. Έχεις όλο το δυναμικό, γιατί όντως το όμικρον είναι ένας δυνατός αριθμός για επιτυχία. Προσοχή όμως με τι μπλέκεις και τι κάνεις. Μην χαλάσεις, εδώ σου λέει το καλό σου το όνομα. Μην πας και μπλέξεις. Μην μπλεχτείς σε άσχημες καταστάσεις. Ίσα-ίσα, στο θετικό μπορεί να σου φέρει και πολύ χαρά και ευτυχία. Εδώ μιλάμε για οικονομική άνεση, για οικονομική επιτυχία. Τώρα θα μου πείτε, μα εγώ έχω όμικρον, πάνω σχάρι, αλλά δεν έχω οικονομική επιτυχία. Ναι, γίνεται. Είπαμε, πρέπει να εξετάσουμε και άλλα πράγματα. Εδώ κάνουμε μια γενική αποτύπωση και βλέπουμε τη γενική ενέργεια του ονόματος. Παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο. Παίζει το δρόμο πεπρωμένου, το δρόμο ζωής, η ψυχή. Παίζουν πέντε βασικοί αριθμοί, παίζει το σχέδιο ζωής, η αποστολή σου, ο σκοπός σου, τόσα πράγματα. Οπότε όλα αυτά σε συνδυασμό βγάζουμε ένα συνολικό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Π. Το γράμμα Π. Είναι το 16ο γράμμα. Αν το προσθέσω, είναι ο αριθμός 7, δηλαδή το 1 και το 6. Τελειότητα, σκέψη γενικότερα, φιλοσοφία. Είναι ένα γράμμα κινητικό, είναι ένα γράμμα το οποίο είναι διακριτικό, θα έλεγα, πολύ μυστικιστικό και μυστικό και κρατάει μυστικά, λίγο μοναχικό καμιά φορά, έτσι του αρέσει να απομονώνεται, φιλοσοφημένο, σοφό μπορεί να γίνει, εντάξει, μπορεί να οδηγήσει σε πρόοδο πραγμάτων, να έχει αυτή τη δυνατότητα, στη θετική του δόνηση, έτσι. Και περιέχει βεβαίως και την αξία του αριθμού γενικότερα. 16, το 16 ένας καρμικός, ισχυρά καρμικός αριθμός. Δεν το αναλύουμε περισσότερο. Εδώ έχει να κάνει γενικότερα, ο αριθμός 16 έχει να κάνει με σχέσεις, ας το πούμε, σε προηγούμενες ζωές. Και μένω εκεί. Τι έχει να σου πει? Και αυτό που έχει να σου πει είναι η προσφορά. Μπράβο. Προχωράς, προσφέρεις, επικεντρώνεσαι στους στόχους, μπορείς να φέρεις πολύ μεγάλη επιτυχία σε πολλούς τομείς και πολλά πράγματα, ζώδιο του εγώκερου αλλά και τα υπόλοιπα ζώδια της γης, ιδέες, ευκαιρίες ανοίγονται, έχεις τη διάθεση να μάθεις, περιέργεια, έχεις το κουράγιο, έχεις βεβαίως, είσαι και loyal άτομο, δηλαδή είσαι και ένα άτομο το οποίο είναι πιστό γενικότερα στις πεποιθήσεις του, στις ιδέες του, στη σχέση του και αυτά. Μπορείς να ανθίσεις πραγματικά. Και όντως δηλαδή είναι μια πολύ καλή δόνηση. Βέβαια, είπαμε, υπάρχουν και αρνητικές δονήσεις και αυτό αντί για προσφορά μπορεί να γίνει μη προσφορά και προδοσία. Το επόμενο είναι το ξύ. Ένα πολύ περίεργο γράμμα, το ξύ. Είναι το 17ο. Αν προσθέσω το 1 και το 7 μου κάνει το 8. Κατάκτηση, ποιότητα, είναι διαισθητικό και κινητικό. Έχει μια αίσθηση γενικότερα πολλές φορές της μη συνέχειας κάποιων πραγμάτων, διακόπτεται η ροή, διότι και το ξύ σαν συρριγμός, ξέρετε, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει την αρχαία ελληνική αλφάβητο, πολλά τα γράμματα που δημιουργήθηκαν από τη φύση. Το ξύ είναι ένας συρριγμός κιόλας, ο οποίος είναι το ξύ, είναι το ξύλο, είναι η ένταση, είναι μια ειδική ηχητική ενέργεια
που τη χρησιμοποιούν, είναι το ξουτ που λέμε, έτσι, το οποίο διώχνει, διακόπτει μία κατάσταση. Δεν θυμάμαι τώρα ένα βιβλίο εκδόσεις Δαυλός. Τώρα, όσοι το έχετε, σας έχει πέσει τέτοιο παλιά βιβλίο, το οποίο ήταν πολύ ωραίες αναλύσεις και υπήρχε η ανάλυση γενικότερα του αρχαίου ελληνικού αλφαβήτου, πόσο σοφία υπήρχε. Ναι, μεν έχουν βγει από τη φύση, αλλά η φύση έχει πολύ μεγάλη σοφία και το ξύ σημαίνει ο θόρυβος, ο ξύλινος ο θόρυβος, σημαίνει διακοπή, σημαίνει τέτοια πράγματα. Εντάξει, λοιπόν. Βεβαίως έχει δύναμη, έχει ελπίδα αυτό το γράμμα, μπορεί να φέρει κέρδος και έχει και την προστασία του 17. Αν θυμάστε το 17, στα ταρό είναι το αστέρι και το αστέρι έχει ένα είδος μεγάλης προστασίας. Λοιπόν, εδώ όμως τι βγαίνει, εδώ βγαίνει μια άλλη δόνηση, είναι μια προτροπή, μια συμβολή, σημαίνει και δικαιοσύνη. Ζυγός από πίσω, βεβαίως είναι ζυγός γιατί του αρέσει η δικαιοσύνη και να κρατάει σε ισορροπία κάποια πράγματα, είναι ο αριθμός 2 και σου λέει εδώ χρησιμοποίησε τη διέστησή σου ώστε να τη χρησιμοποιήσει αυτή τη διέστηση ώστε να είναι και η ηθική σου. Μιλάει και για ηθική εδώ. Εμπιστοσύνη, εμπιστεύσου τη ζωή, ξεκάθαρα πράγματα στη ζωή σου, να ξέρεις ότι υπάρχει καρμικά γεγονότα, ισορροπία και βεβαίως να είσαι δίκαιος, δίκαιη απέναντι στον εαυτό σου αλλά και στους άλλους ανθρώπους και θα πετύχεις πολλά πράγματα και μέσα από αρκετές συνεργασίες, γνωριμίες και καλή ξεκάθαρη τοποθέτηση απέναντι στο πούμε στους ανθρώπους. Εντάξει. Λοιπόν, το ρο λοιπόν. Το ρο λοιπόν είναι, όπως λέει, και αυτό είναι παρμένο από την αρχαία ελληνική γλώσσα, την αλφάβητο. Τι μας λέει, σημαίνει ροή, έτσι, ροή πραγμάτων, το ρο, είναι η ροή. Είναι το 18ο γράμμα, έχει τη δόνηση του αριθμού 9, του 1 και του 8 να προσθέσω, είναι το ρεύμα, το ρεύμα, έτσι, η ροή του ρεύματος, το ρεύμα που πηγαίνει, που προχωράει, είναι η ιδέα, οι συλλογισμοί, είναι η πραγματοποίηση πραγμάτων, συγκράτηση βεβαίως ή καθυστέρηση. Το νερό μπορεί να λιμνάσει, να έχει ροή δυνατή, να είναι χύμαρος, μπορεί κάπου να λιμνάσει, να έχει πολύ αργή ροή, έτσι. Ρήξη, μπορεί να σημαίνει και ρήξη, ένα γράμμα πολύ ευαίσθητο και πολύ δημιουργικό. Μπορεί να δημιουργήσει πολύ νευρική ένταση, έτσι, μια νευρικότητα μέσα στους ανθρώπους. Βεβαίως σημαίνει και κυριαρχία. Του αρέσει να κυριαρχεί. Και γενικά είναι ένα γράμμα το οποίο δηλώνει ότι μπορείς να έχεις εξουσία πάνω στην ύλη, έτσι είναι και ένα γράμμα που λέει έχει ενδιαφέρον να ανοιχτείς στους άλλους, επιτυχία μέσα στους άλλους ανθρώπους, ιδέες, ταξίδια στο εξωτερικό, μπορεί να κάνει και πολλά ταξίδια αυτό το γράμμα. Και είναι φυσικά η Αυτοκράτηρα. Θηλυκό στοιχείο, η Αφροδίτη εδώ, ο αριθμός 3, λέει εδώ να είσαι πολύ χαρούμενος, χαρούμενη με τα αποτελέσματα γενικότερα των όποιων πράξεων έχεις καταφέρει μέχρι στιγμής. Θετικότητα, εγκυμοσύνη σημαίνει εδώ, ομορφιά, ευτυχία, φύση, ικανοποίηση γενικότερα και επιτυχίες. Λοιπόν, μπορεί να σου φέρει αυτή η δόνηση του γράμματος επιτυχίες, ύλη, γιατί σημαίνει και ύλη εδώ κατά κάποιο τρόπο. Η Αφροδίτη σε βοηθάει στις καλές σχέσεις με τους ανθρώπους. Η καλοσύνη γενικότερα είναι αυτή η οποία μπορεί να σε φέρει πολύ κοντά με κάποιους ανθρώπους και να συνεργαστείτε, να κάνετε και ο έρωτας βεβαίως και ο ρομαντισμός κτλ. Σίγμα. Το σίγμα είναι το 19ο γράμμα. Κάνει 19, 11, έτσι αν τα προσθέσω. Σημαίνει σοφία, εξύψωση, σοφροσύνη. Ένα γράμμα πολύ ευαίσθητο και κινητικό. Είναι το γράμμα του περάσματος γενικότερα, που σκέφτεται τον εαυτό του, σκέφτεται και τους άλλους, έτσι. Ένα γράμμα πολύ προσαρμοστικό. Πολύ γρήγορα μπορεί να καταλάβει και την κατανόηση της αποστολής του αυτό το γράμμα. Ένα από τα λίγα γράμματα που μπορεί από μικρή ηλικία να έχει μία σοβαρότητα, μία σοφία, να καταλάβει την αποστολή των ανθρώπων, τη δική του αποστολή, γιατί έχουμε έρθει σε αυτόν τον κόσμο, ποιος είναι ο σκοπός μας, έτσι. Λοιπόν, βέβαια, αυτή η αποστολή και η αποστολή του, αλλά και η αποστολή και απέναντι στην ανθρωπότητα, έτσι. Δηλαδή, η αποστολή του είναι, πέρα από το να βοηθάει μόνο του, τον εαυτό του, πέρα από την ατομική αποστολή, έχει και αποστολή να δώσει φώτα και στην ανθρωπότητα, γενικά, με όποιο τρόπο. Αυτό μπορεί να γίνει βέβαια με αγωνίες, με πόνο, όχι εύκολο, δεν θα είναι εύκολη η αποστολή του. Και το τίμημα όμως
θα είναι πολύ μεγαλειώδες, θα είναι η αναγέννησή του, ας το πούμε. Δεν το επεκτείνω περισσότερο για να μην σας μπερδέψω, γιατί όταν μιλάμε για αναγέννηση εννοούμε ότι με την προσφορά στον εαυτό του, με την προσφορά στην ανθρωπότητα, με βοήθεια, με σοφία, με αλτρουισμό, με υποστήριξη, θα βιώσει πόνους, θα βιώσει πόνο ανθρώπων, αλλά θα αναγεννηθεί, μπορεί να αναγεννηθεί, έτσι. Επίσης αντιπροσωπεύει το ιδεώδες και είναι πιο ισχυρό από το γιώτα. Το ιδεώδες του σίγμα είναι πιο ισχυρό από το γιώτα. Λοιπόν, μην το... εντάξει, έτσι σαν μια γενική πληροφορία. Ποιο είναι αυτό που βγαίνει και είναι ο Ιεροφάντης. Πνευματικό, πολύ πνευματικό. Ένα σταύρος βγαίνει από εδώ. Υπάρχει που εξουσιάζει αυτή την κάρτα ταρό, ο αριθμός 5, οι αισθήσεις, οι αλλαγές, η προσαρμοστικότητα, η σοφία, μιλάει εδώ για σοφία, οι αξίες, η ηθική, πολύ ηθική, υπάρχει και όλο αυτό το γράμμα, τα όρια που θέλεις να βάλεις και στους άλλους ανθρώπους, γιατί ναι, μεν σημαίνει υποστήριξη στους άλλους ανθρώπους, αλλά όπα, κάτσε μέχρι και ένα σημείο, μας καβαλήσετε που λένε, διδασκαλία. Γιατί το σίγμα όντως διδάσκει είναι και μπορεί να μεταδώσει και διδασκαλία, εκπαίδευση, και γενικότερα σου λέει εδώ πέρα με τον Ιεροφάντη οι αλήθειες που μαθαίνεις στη ζωή σου από την εμπειρία αλλά και από την εκπαίδευση, και γενικότερα η ζωή γενικότερα θα σε διδάξει πολλά πράγματα, να το πω έτσι. Εντάξει, θα σου δώσει πολλά πράγματα, πολύ δύναμη, θα πάρεις αρκετό δυναμικό, να το πω. Ωραία, στο επόμενο. Είναι το ταφ. Το ταφ λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι το 20. Το 20ο γράμμα. Σημαίνει 2, 20 σημαίνει 2, τιμιότητα, αλλαγή, γράμμα ευαίσθητο και κινητό, στερεωμένο στον ουρανό, πνευματικό γράμμα, ζυγαριά, το αρέσει να ζυγίζει. Το ταφ επίσης υπάρχει σε μια αποτύπωση και στο κρεμασμένο σταθάρο, που σημαίνει οι ρίζες, οι οικογενειακές ρίζες που κρεμόμαστε από αυτές τις ρίζες, και πολλές φορές μπορεί να είναι θετικό, μπορεί να είναι όμως και πολύ αρνητικό. Λοιπόν, πνευματικό όπως είπαμε γράμμα, δικαιοσύνη αλλά και του δισταγμού, διστάζει πολλές φορές. Και βεβαίως ένα γράμμα είναι και το γράμμα του γάμου, το ταφ, δηλαδή το ταφ του αρέσει, επειδή έχει το δύο μέσα, του αρέσει ο γάμος. Δηλαδή αν πάρουμε ένα όνομα και πούμε, ξέρω εγώ, τι να πούμε, το Τάσος ή η Τασία, λέω τώρα, εντάξει, από το Αναστασία βγαίνει, αλλά λοιπόν, αν το Αναστασία το έχεις κάνει ταφ, σου αρέσουν οι σχέσεις γενικότερα, σου αρέσει η οικογένεια μαζί με άλλους, οι φίλοι, δεν σημαίνει και απαραίτητα 100% ότι πρέπει και να παντρευτείς, γιατί μπορεί να κάνεις οικογένεια και με άλλους τρόπους, έτσι, όχι βιολογική. Μπορεί να έχεις, ξέρω εγώ, να έχεις κάνει υιοθετήσει δύο γατάκια σου ή σκυλάκια. Δηλαδή θέλω να πω ότι μη σκεφτόμαστε μόνο μέσα σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο, έτσι. Λοιπόν, αλλά γενικότερα όμως το ταφ είναι ένα γράμμα το οποίο ενώνει κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ενώσει μια οικογένεια που απέτρεψε έναν χωρισμό, που επίσης μέσα από την δική σου ενέργεια κατάφερες και κάποιες οικογένειες ή συγγενείς, αντί να πλακωθούν στο ξύλο, κατάφερες και τους ένωσες, λέω τώρα κατά κάποιο τρόπο, λέω ένα πολύ εξτρεμ παράδειγμα, ή μπορεί στη δουλειά σου να είσαι ο άνθρωπος ο οποίος ενώνεις. Λοιπόν, και αυτό που σε προτρέπει είναι η χαρά. Σ' αρέσει, εδώ είναι η οικογένεια κατά κάποιο τρόπο. Χαρούμενες στιγμές, να είσαι γενικότερα έτοιμος, έτοιμη σε κάθε ευκαιρία που υπάρχει, εσύ θα την αρπάζεις για να περνάς καλά. Εντάξει. Που όπως λένε, όπου χαρά και βασίλειο, όπως το λένε, κάπως έτσι. Λοιπόν, σπίτι, ασφάλεια, καθαρότητα γενικότερα, ομορφιά, ρομαντισμός. Λοιπόν, κοινωνικότητα, κοινωνία με άλλους ανθρώπους να βγαίνεις, χτίσιμο, κρυός εδώ από πίσω αλλά και τα υπόλοιπα ζώδια της φωτιάς, σου αρέσει το πάθος, σου αρέσουν γενικά όλα αυτά τα ωραία, να περνάτε καλά ρε παιδί μου, να περνάτε ωραία, ποιος τι το μίσος λες εσύ εδώ, έτσι είναι ακριβώς. Και το 4 σημαίνει χτίζω πάνω στις σχέσεις, το 2 είναι σχέσεις, το 4 σημαίνει χτίζω και οικογένεια και φροντίζω και κάνω. Είναι η προτροπή σου γενικότερα αυτή από τα ταρό και σε καλεί να προχωρήσεις για πολύ μεγάλη χαρά, να βρεις τη χαρά στη ζωή σου, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο, φίλες και φίλοι, στο ύψιλον. 21ο γράμμα, αριθμός 3, 2 και 1 τα προσθέσω 3, παγκοσμιότητα. Το ύψιλον θα μου πείτε παγκοσμιότητα.
Είναι η μήτρα, είναι έτσι όπως είναι, είναι η μήτρα κατά κάποιο τρόπο. Είναι ένα γράμμα διαισθητικό και αυτό. Αργό βέβαια, αργεί λιγάκι. Αναστατώσεις λίγο, πράγματα τα οποία δεν εξωτερικεύονται εύκολα. Ίσως υπάρχουν και οικονομικές απώλειες εδώ. Είναι ένα γράμμα δύσκολο, δεν είναι από τα εύκολα γράμματα. Βέβαια, σημαίνει κιόλας και κάποια γεγονότα τα οποία μπορεί εσύ να εμπλακείς χωρίς τη θέλησή σου, να βρεθείς μπλεγμένος, μπλεγμένη χωρίς τη θέλησή σου, έτσι. Δώσε μια ιδιαίτερη προσοχή, διότι το με το 21 που υπάρχει σημαίνει 2, το 2 δηλαδή δίνω σημασία στη συνεργασία, αλλά δεν βλέπω τον εγωισμό των ανθρώπων. Καταλάβατε πως κωδικοποιείται η αιτιμολογία. Με αποτέλεσμα πηγαίνει μετά στο 3 και η έκφρασή σου αντί να είναι καθαρή έκφραση, ενώ εσύ θες να εκφραστείς στους ανθρώπους, να μιλείς, να κάνεις, δεν σε αφήνουν και σε ρίχνουν. Λοιπόν, αλλά είπαμε, αυτό βεβαίως έχει και προσπάθεια, έχει και δόνηση θετική ή αρνητική. Στη θετική του δόνηση σημαίνει ανοίγομαι. Σημαίνει μια υγιής έκφραση, ας το πούμε. Λοιπόν, και έχουμε τον Άσο πεντάκτηνο. Νέα ξεκινήματα. Ανοίγεσαι, νέα ξεκινήματα. Τώρα είναι η στιγμή να δράσεις, να κάνεις πράγματα, να προχωρήσεις με τις ιδέες που έχεις. Δύναμη, ευκαιρίες, εντάξει. Νέα πραγματικότητα. Σου λέει να βρεις και εσύ τη χαρά της ζωής. Μπες μέσα σε αυτόν τον όμορφο κήπο. Αν δεν μπεις, κρίμα θα είναι. Να στέκεσαι στα πόδια σου. Να μάθεις να στέκεσαι αρκετά στα πόδια σου, δηλαδή το 2-1 κατά κάποιο τρόπο να ξεκινάει πρώτα από τον Άσο και μετά να γίνει 2, δηλαδή πρώτα στέκομαι στα πόδια μου, γιατί βγαίνει και εδώ ο Άσος κυρίως, έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, έχω αυτοπεποίθηση και μετά βγαίνω προς τους άλλους, εντάξει, μετά βγαίνω για να ζητήσω συνεργασία με τους άλλους ανθρώπους. Στηρίζομαι πρώτα στα δικά μου πόδια και πηγαίνω στους άλλους όχι σαν ηκέτης, πηγαίνω σαν δυνατός, έτσι, σαν ίσο προς ίσο. Θέλω να κάνω αυτό. Συμφωνείς? Όχι, γεια σου, με χαρά σου, προχωράω. Άσος πεντάκτηνο είναι πολύ καλή δόνηση, πολύ καλό αυτό που σας προτρέπει να κάνετε. Πάμε λοιπόν στο επόμενο, το οποίο είναι το Φ. 22ο γράμμα, αριθμός 4, φωτιά, φως, έτσι, θέληση, η νίκη, αποκαλύψεις, ένα γράμμα διέστησης και σταθερό βεβαίως, είναι το γράμμα της έμπνευσης και των αποκαλύψεων, είναι η δημιουργική ιδιοφία εδώ καμιά φορά, του εφευρέτη κυρίως και βεβαίως είναι το γράμμα της νίκης του ανθρώπου, αλλά μέσα από προσπάθεια και θέληση. Αυτό το γράμμα νικάει μεν, αλλά νικάει μέσα από πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλη θέληση. Εντάξει, έχει μία δόνηση αρκετά ιδιαίτερη και βεβαίως είναι ο πύργος. Εσύ θα πας να χτίσεις λοιπόν. Ο Άρης, δες που έχεις τον Άρη γενικότερα στην αστρολογικό σου χάρτη, αριθμός 7 που σημαίνει σκέψη, σκέφτομαι πολύ, αναλύω πράγματα και δεδομένα, πάντα να περιμένεις το αναπάντεχο σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, εντάξει, θα σου κάνει καλό, διότι σου αρέσει η δομή, σου αρέσει να χτίζεις, θα χτίσεις ακόμα και πάνω σε σάπια θεμέλια. Σε σαφρά θεμέλια έχεις την ικανότητα ότι έχει καταστραφεί να το πάρεις και να το αλλάξεις και να το τρανσφορμάρεις, να το δημιουργήσεις από την αρχή και να δημιουργήσεις ένα οικοδόμημα πολύ 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 δυνατό. Αυτό είναι εξαιρετικό. Φίλες και φίλοι, επόμενο γράμμα είναι το 24ο, το οποίο είναι το Χ και μας κάνει 2 και 4, μας κάνει 6, έτσι. Χάος, λοιπόν, εκεντρικό γράμμα μπορεί να γίνει, ιδιαίτερο, έτσι. Ευαίσθητο, αλλά ανεστραμμένο, γίνεται ένας ανεστραμμένος σταυρός, περίεργο. Συνδέεται με τα μυστήρια, απόκρυφες δυνάμεις, μαύρη μαγεία, μεγάλη προσοχή φίλες και φίλοι, έτσι. Είναι το γράμμα της ερωτικής επαφής, μπορεί να φέρει όμως συναισθηματική κατάρρευση και καταστροφή. Η δύναμη του, της ενέργειας αυτής είναι πολύ δυνατή, μπορεί να γίνει πολύ βίαιη, γι' αυτό πρέπει να δαμαστεί κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, το Χ επειδή είναι ο σταυρός, είναι ο συμβολισμός, είναι το σταυροδρόμι, είναι το πνευματικό κομμάτι, η οριοθέτηση, η διασκέδαση, είναι και το άγνωστο γενικότερα. Λοιπόν, αλλά θέλει μεγάλη, μεγάλη προσοχή, σας το επαναλαμβάνω. Είδατε, κάποιοι συμβολισμοί δεν είναι τυχαίοι. Λοιπόν, και πάμε να δούμε ποια είναι η προτροπή και τι έχει να σας πει.
Και είναι ο υπότης λοιπόν των ξυφών. Εδώ είναι ένα διπλό μήνυμα, θα σας το πω. Είσαι δυνατός, δυνατή. Έχεις ενέργεια. Έχεις τόση δύναμη που μπορείς να βγεις προς τα έξω και να κάνεις πράγματα και να πετύχεις πράγματα. Εντάξει, γιατί το σημαίνει και η κατάκτηση. Στη δουλειά σου, στα επαγγελματικά σου, στον αναγνωριστή, σημαίνει αναγνώριση, παίρνω προαγωγή, σημαίνει επίσης ότι ανακαλύπτω τον κόσμο, πηγαίνω σε νέα μέρη, μου αρέσει να βρω νέα πράγματα. Αφοβία, σημαίνει δεν φοβάμαι, ας το πούμε έτσι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, φιλοδοξία μεγάλη, σημαίνει ανταγωνιστικός, πολύ ανταγωνιστικός και ανταγωνιστική. Έχεις πλέον εκλογικεύσει πολλά πράγματα και χάνεις την πνευματικότητά σου. Και αυτό που θέλει προσοχή, αυτή η κάρτα, επειδή μίλησα πριν για μαύρη μαγεία, όντως και αυτή η κάρτα μπορεί να εκφράζει σε ένα επίπεδο κάποια πράξη μαύρης μαγείας. Δεν θα σας το αναφέρω, δεν θα σας πω τι, αλλά όσοι γνωρίζουν από τα ρο, και αυτή η κάρτα μπορεί να εκφράσει μια κατάσταση μαύρης μαγείας. Ζώδια βέβαια του αέρα. Όμως στο θετικό σημαίνει ανταγωνίζομαι, προχωράω, έχω φιλοδοξίες με θετικό τρόπο. Αλλιώς γίνεται πολύ κακό. Αυτή η κάρτα είναι η κάρτα του πολέμου, η κάρτα της καταστροφής, η κάρτα παίρνω κεφάλια, η κάρτα της θυσίας, η κάρτα της κακής μοίρας, η κάρτα, μια πολύ δύσκολη βάση περιπτώσει κάρτα. Άρα λοιπόν μιλάμε, δώσε, εδώ επειδή είναι διπλό το μήνυμα και επειδή είναι διπλό και το χ που σημαίνει για σένα, σημαίνει λοιπόν ότι γυρνάμε στο θετικό, το όνομά μας δηλαδή, το ακρογωνιό μας λίθο, το πρώτο όνομα, το πρώτο γράμμα του όνοματός μας, το κάνουμε θετικό, μένουμε στο φως, στην αγάπη, στον καλό τον ανταγωνισμό. Θα μου πεις, μα καλά ο ανταγωνισμός στη σημερινή εποχή, ναι εντάξει και γίνεται. Φυσικά και γίνεται, όλα γίνονται. Μπορούμε να κάνουμε βαθιές τομές χωρίς να ανοίξει μύτη. Θα μου πεις, μα πώς, και όμως γίνεται. Λοιπόν, δεν είναι επί του παρόντος για να το αναλύσω, γιατί θα θέλω άλλη τόση ώρα για να τα εξηγώ. Αυτό όμως που σου λέει εδώ είναι μια δόνηση που σου λέει πρόσεξε λιγάκι, έχεις όλο το δυναμικό, μην το χαλάσεις, είναι κρίμα. Ψι λοιπόν, 7. Έχει τη δόνηση καθαρά του 7. Λοιπόν, ψάχνω, ερευνώ, διαισθητικό γράμμα, κινητό και αυτό, του αρέσει να κινείται δηλαδή, πολύ πνευματικό γράμμα, πολύ μυστηριώδες, συνδέεται με τα θέματα ψυχής, έτσι. Λοιπόν, σαν ενέργεια, μπορώ να σας το πω, είναι το γιν και το γιάν, σαν να παίρνει τις ενέργειες της ψυχής δηλαδή του γιν και του γιάν και τις ενώνει, και φυσικά ένα γράμμα της πνευματικής εξύψωσης, αλλά και της ψυχικής εξύψωσης, αν έχεις το ψι. Και είναι ο τρελός. Και πόσο στο τέλειο είναι, διότι εδώ έχουμε και το μηδέν, που περικλείει πράγματα, περικλείει την ψυχή. Εδώ σημαίνει ένα πράγμα, σημαίνει άνοιξε τα φτερά σου και πέτα. Τι κάθεσαι και περιμένεις. Ο ουρανός κρύβεται εδώ από πίσω, που σημαίνει και ξαφνικά γεγονότα. Υπάρχει η ομορφιά της ζωής, το θαύμα της ζωής, νέα ξεκινήματα. Το δυναμικό, έχεις πολύ δυναμικό. Το 7, επειδή ψάχνεις, ερευνάς, το 7 επίσης σημαίνει και αναλύω, έτσι. Όλα αυτά σε βοηθάνε να προχωρήσεις τη ζωή σου και να ξεκινάς και από το 0, να αναγεννιέσαι. Ναι, η ψυχή αναγεννιέται. Μπορεί να σε αναγεννήσει. Δηλαδή να έχεις τέτοια ψυχή δυνατή που να μην μασάς καθόλου τίποτα και να προχωράς με δύναμη. Okay. Έχετε υπόψη σου, σου δίνει όμως πάρα πολύ μεγάλη δύναμη από τα ρο εδώ δηλαδή. Σου λέει προχώρα και μη μασάς. Και τέλος φτάνουμε στο ωμέγα, το οποίο είναι το, έχει τη δόνηση του 8, είναι το τελείωμα, είναι η ολοκλήρωση, είναι ο Ορίωνας, είναι το ανώτερο ας το πούμε. Ο Ορίωνας είναι οι κοσμικές εκείνες ακτίνες. Στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία υπήρχε ο Σύριος, ο Ορίωνας, οι Πλειάδες, όλα αυτά είναι αστερισμοί ας το πούμε, όπου από εκεί προέρχονται λένε το γένος των Ελλήνων, στο οποίο από τον Ορίωνα παίρνουμε τις κοσμικές του ακτίνες και μας δίνει τη σοφία του. Εντάξει, λοιπόν, είναι το τέλος, αλλά στην ουσία τι είναι, είναι η δύναμη του πνεύματος επί της ύλης. Αυτό είναι. Αυτό είναι το άπειρο δηλαδή, και η ουσία είναι ότι το πνεύμα τελικά νικάει την ύλη. Λοιπόν, αν έχεις ένα τέτοιο αρχικό γράμμα στο όνομά σου, το οποίο μπορεί να είναι και πολύ σπάνιο γενικότερα, νομίζω υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, δεν μου πάει τώρα κάπου
να σκεφτώ κάτι, αλλά αν έχεις τέτοιο, έχεις πολύ δυναμικό και βεβαίως βγαίνει εδώ και ένας ακόλουθος ξυφών. Χρειάζεται ωριμότητα, χρειάζεται επίσης να σκέφτεσαι σπουδές, να σπουδάσεις, να μάθεις πράγματα, να ανακαλύψεις πράγματα. Λοιπόν, ενέργεια, ομιλία, σου αρέσει να μιλάς, να επικοινωνείς. Πρόσεξε το όμως, διότι μην γίνει κουτσομπολιό, αυτό σημαίνει εδώ. Περιέργεια, έχεις πολύ μεγάλη περιέργεια για αρκετά πράγματα. Προσέχεις. Και βεβαίως, εννοείται, επειδή είναι και ο αριθμός 2 από πίσω, με άλλους ανθρώπους σου αρέσει και να διδάσκεις, να γίνεις και εσύ μαθητής, να μαθητέψεις ή μαθήτρια, ενώ δηλαδή να πας κάπου και να μαθαίνεις πράγματα, έτσι. Δες το λιγάκι. Σου λέει όμως, προτού χτυπήσεις με το ξύφος, άκου πρώτα και μετά μπες σε δράση. Σκέψου πολύ και μετά να μπεις σε δράση. Εντάξει. Φίλες και φίλοι, ελπίζω να σας άρεσε. Ολοκληρώθηκε αυτή η ανάλυση εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με κάτι καινούργιο και πολύ όμορφο και πρωτότυπο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.